Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε Μαζί Μου Παιχνίδια για Παιδιά. Σήμερα θα δούμε αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι, τον Βασιλιά και τον Θρόνο του. Είναι το 4256 και ενδείκνεται για παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών. Βλέπουμε εδώ τον Θρόνο και τον Βασιλιά, ο οποίος γράφει σε ένα χαρτί. Έχει και ένα ζωάκι, ένα κατοικίδιο, αυτό το μαύρο ζωάκι είναι σαν πούμα νομίζω. Εδώ πίσω τώρα μας δίνει αναλυτικά τα περιεχόμενα που έχει αυτό το παιχνίδι και πάμε να τα δούμε. Έχουμε εδώ λοιπόν στο σακουλάκι, να το κατοικίδιο, το μαύρο πούμα, αρκετά εντυπωσιακό, όπως φυσικά είναι για έναν βασιλιά. Και εδώ είναι κάποια άλλα αξεσουάρ. Α, να και το χαρτί, εδώ κάτι γράφει βασιλιάς. Κάποια άλλα αξεσουάρ, πιο μικρά. Οι οδηγίες φυσικά. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τον Θρόνο, ο οποίος είναι αρκετά εντυπωσιακός. Όπως αρμόζει βέβαια για έναν βασιλιά. Εδώ έχει ένα κενό. Αυτό είναι το πούμα, το κατοικίδιο του βασιλιά. Για να του βάλω και το κολάρο, το οποίο έχει στην άκρη του μία χρυσή αλυσίδα, διότι είναι και ένα επικίνδυνο ζώο. Δεν θέλουμε να τριγυρνάει. Οπότε μπαίνει εδώ. Ωραία. Αυτά είναι τα κυροπήγια. Φτιάξαμε και αυτό το στήλο. Δύο κομμάτια έχει. Και τώρα πάμε να συναρμολογήσουμε το βασιλιά μας. Φοράει μια εντυπωσιακή κάπα και φυσικά το στέμα του. Πάρα πολύ ωραία η στολή του. Κρατάει εδώ και τον κονδυλοφόρο του, το φτερό, το ότι γράφανε με φτερά στην εποχή εκείνη. Και εδώ είναι το τραπεζάκι μαζί με το φύλλο χαρτιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γράφει, διότι είναι καλλιγραφικά τα γράμματα. Φαντάζομαι κάποια επιστολή. Έχει και το χαλί. Και αυτό το μικρό φαντάζομαι θα μπαίνει εδώ. Είναι το μελανοδοχείο, το δοχείο με τη μελάνη για να μπορεί να γράφει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε το σχόλιο σας και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε σύντομα με ένα ακόμη βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!